The UK is tonight guaranteed to have its third new Prime Minister in 3 months after Boris Johnson declared in the last hour that he will not run, despite claiming to have had enough MPs nominating him. Ο Μπόρις Τζόνσον αποχωρεί από την κούρσα για την ηγεσία των συντηρητικών και την Πρωθυπουργία, ανοίγοντας τον δρόμο στον Ρίση Σούνακ να ανακηρυχθεί Πρωθυπουργός ακόμα και σήμερα. Φοβάμαι ότι το καλύτερο είναι να μην επιτρέψω να προχωρήσει η υποψηφιότητά μου και να δεσμευθώ να παράσχω την υποστήριξή μου σε όποιον πετύχει. Πιστεύω ότι έχω πολλά να προσφέρω, αλλά φοβάμαι ότι απλά δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Ο Μπόρις Τζόνσον διεκπεραίωσε τον Brexit και έπαιξε ρόλο στη μεγάλη εμβολιαστική κάλυψη στη Βρετανία. Παρόλο που αποφάσισε να μην θέσει εκ νέου υποψηφιότητα, ελπίζω να συνεχίσει να συμβάλλει στη δημόσια ζωή, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Μάλιστα, ο Βρετανικός τύπος ήδη μιλά για ένα νέο πρωθυπουργό. He's made no secret that he wanted the job. Now, second time trying, is Rishi really ready to take it on? Στις 4 το απόγευμα, ώρα Ελλάδος, κλείνει η προθεσμία για την υποβολή των υποψηφιότητων. Και χωρίς τον Μπόρις Τζόνσον, ο Ρίση Σούνακ γίνεται ο μοναδικός υποψήφιος που έχει συμπληρώσει 100 υπογραφές και ανακηρύσσεται αυτόματα νικητής. He's out of the race. Boris Johnson never officially entered, but the prospect of his return to Downing Street has dominated. Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση Τζόνσον φαίνεται να έπαιξε ο κίνδυνος του μεγάλου διχασμού για τους συντηρητικούς, που ενδεχομένως να οδηγούσε ακόμα και σε εκλογές. Εκλογές που πιθανότατα οι Τόρις θα έχαναν.